Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ζήσε τη Ζωή. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να κάνετε όμορφα πράγματα και να περάσετε έτσι υπέροχες στιγμές με την οικογένειά σας, με τον σύντροφο, τα παιδιά σας, ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους. Δεύτερα σήμερα, ήρθαμε και πάλι εδώ στις 6 έτσι για να σας ομορφύνουμε λίγο το απόγευμα, με πλούσιες ειδήσεις από τους celebrities, γιατί όσο να είναι εντάξει, θέλουμε να μαθαίνουμε για τη ζωή τους, τι κάνουν όταν δεν είναι πάνω σε μια πίστα, όταν δεν παίζουν κάποιο ρόλο. Έχουμε πολλά νέα για όλους αυτούς λοιπόν. Σήμερα έχετε Βίκη Σακή να μας μιλήσει για το πώς θα επιλέξουμε τον κατάλληλο σύντροφο και πάρα πολλά άλλα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το govastileto.gr. Ένα από τα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε είναι για τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η ζωή στο σπίτι. Από ό,τι διαβάζω, έχει δηλώσει η Ζέτα: εγώ τραγουδάω στην κουζίνα το ρόλο μου και ο Μιχάλης στο σαλόνι το ανή. Έχω να πω ότι εντάξει, είναι ένα πολύ συζητημένο ζευγάρι, περιμένουμε τα καλύτερα. Όλοι οφημολογούμενοι γάμοι, δαχτυλίδια από εδώ και από εκεί. Εντάξει, ελπίζουμε κάποια στιγμή να το περάσουν το δαχτυλίδι και να είμαστε όλοι εκεί να τους φωτογραφίσουμε. Δεύτερη είδηση, Μέμος Μπεχνής αποκαλύπτει χωρίς να τον νοιάζουν τα σχόλια την κοριτσίστικη ασχολία του. Όπως διαβάζω στο δημοσίευμα, ο Μέμος Μπεχνής αποφάσισε να ασχολείται και ασχολείται πλέον με την κατασκευή κουκλόσπιτων. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ασχολία για τον Μέμο Μπεχνή. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Χωρίζουν η Ιωάννα Λίλη και Θοδωρή Ζαγοράκη. Απαντάει η ίδια στις φήμες που κυκλοφορούν. Η Ιωάννα Λίλη τον τελευταίο καιρό. Φήμες θέλουν το γάμο της να περνάει δύσκολες στιγμές. Απαντάει η ίδια σε όλες αυτές τις φήμες. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Ένα θέμα που μου κάνει πάρα πολύ έκπληξη, θα έλεγα, είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία έκπληξη για φέτος τηλεοπτική σεζόν. Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Τρίφωνας Σαμαράς ενώνουν τις δυνάμεις τους. Τι ακριβώς θα κάνουν, τι εκπομπή ετοιμάζουν για όλους εμάς. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Αυτό το Σαββατοκύριακο επίσης έκανε πρεμιέρα το Μέσα στην Καλή Χαρά στον Α και επίσης το Ανίτα SOS. Μπορείτε να δείτε πώς υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κενό, τι νούμερα έκαναν, τα top θέματα που έπαιξαν και το τι ακριβώς σχολίασαν οι κριτικοί για την συγκεκριμένη εκπομπή. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που μου έκανε φέτος εντύπωση για το Μέσα στην Καλή Χαρά ήταν ότι ήταν ένα πάρα πολύ χλιαρό τρέιλερ, να σας πω την αλήθεια, και, και μου έκανε εντύπωση σε σχέση με όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω όμως η Κατένα Καταβάτου να βάλει τα δυνατά της και να σκίσει φέτος τηλεοπτική χρονιά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ποιο στάρ είχε την πρώτη του ερωτική εμπειρία στα 8 του χρόνια. Μόλις 8 χρονών αποφάσισε να κάνει την πρώτη σεξουαλική του έτσι, πράξη. Ο διάσημος αυτός τραγουδιστής. Μάθε τα πάντα στο govastileto.gr. Μάρθα Καραγιάννη, αγαπημένη ηθοποιός, η οποία δίνει συνέντευξη, μιλάει για το παιδί το οποίο δεν έκανε ποτέ, μιλάει για την επιστροφή της φυσικά στο θέατρο και φυσικά μιλάει και για την πλαστική επέμβαση την οποία υπευλήθη. Επόμενο θέμα, περήφανη μαμά η Φέργη, δεν σταματά να βγάζει φωτογραφίες στο νεογέννητο γιο της, δεν έχει σαρανταρίσει καλά-καλά. Και η τραγουδίστρια έχει ξετρελαθεί μαζί του και ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες του στο ίντερνετ. Επίσης, η Ιωάννα Λίλη. Τη βλέπουμε μαζί με την κόρη της να κάνει βόλτες στη Θεσσαλονίκη. Ο φύλακας άγγελός της, όπως δηλώνει και η ίδια. Τη βλέπουμε να κάνουν βόλτες για ψώνια και να την πηγαίνει στο κολυμπητήριο. Κατερίνα Καραβάτου μιλάει για την επιστροφή της στον Α, τον βασιλιά της ζωής της Κρατερό Κατσούλη και το δεύτερο παιδί. Την άκουγα σήμερα την Κατερίνα Καραβάτου που έλεγε ότι είχε πάρα πολύ γάλα κατά τη διάρκεια του θυλασμού, σε τόσο μεγάλη ποσότητα μάλιστα που δεν ήξερε τι να το κάνει. Υπήρχαν διάφορα σχόλια για αυτή τη δήλωσή της. Ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Ο μελλοντικός μπαμπάς Αντώνης Ρόιτερ μιλάει για την κόρη του και αποκαλύπτει: αισθάνομαι ευθύνη, διαβάζω σχετικά βιβλία και παρακολουθώ το ίντερνετ. Ένας άκορτμαν του Α, ο οποίος πραγματικά έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα με διάφορα πράγματα, το γάμο του πολύ γρήγορα χώρισε, αυτή τη στιγμή περιμένει παιδί. Ευχόμαστε τα καλύτερα και πολύ σύντομα με έναν πόνο για την σύζυγό του. Συντετριμμένες αδερφές του Μιχάλη Ασλάνη στον Μνημόσυνο ξεσπούν και που ξέχασαν το φίλο του. Πραγματικά έχουν περάσει 40 μέρες από το θάνατο του πολύ αγαπημένου σχεδιαστή Μιχάλη Ασλάνη. Υπάρχουν δηλώσεις και σχόλια από τις αδερφές του για διάφορους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά τον ξέχασαν πάρα πολύ σύντομα. Τάνια Σανακλείδου, πάντα ερωτευόμουν αυτούς που κινδύνευαν, τους φευγάτους. Θα έλεγα ότι γενικά οι γυναίκες ερωτευόμαστε τους ανθρώπους που. Θα έλεγα ότι είναι τα κακά αγόρια, αλλά αυτό αφήστε να το ρωτήσουμε καλύτερα μετά στην ψυχολόγο μας, η οποία θα μας το αναλύσει και λίγο καλύτερα. Γιατί, όπως σας είπα σήμερα, έχουμε θέμα το πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο σύντροφο και tips έτσι για να πετύχετε και τον κατάλληλο άντρα. Λοιπόν, Κατερίνα Παπουτσάκη, πρόσφατα παντρεμένη σε μια σπάνια
νυχτερινή της έξοδο μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Πυλαφά, που τους πέτυχε ο φακός. Διαβάστε το ρεπορτάζ. Περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα την Κατερίνα Παπουτσάκη φέτος, δεν σας αποκαλύπτω ακόμα. Ο Άρης Ζερβετάλης σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις και δηλώνει φασίστες δεν είναι μόνο οι χρυσαυγίτες. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά λόγω των γεγονότων των οποίων παρακολουθούμε τόσο καιρό, νομίζω ότι έκαναν τα πάντα για να τους αρχίζουν να τους ουσιαστικά να τους κατονομάζουν με αυτό το επίθετο. Απίστευτη μεταμόρφωση. Η Χαλ Χόργαν βγήκε από τα ρούχα της και έγινε Μίλι Σάιρους. Δείτε το απολαυστικό βίντεο παροδία. Ένα βίντεο με πάρα πολύ πλάκα που μπορείτε να δείτε στο govastileto.gr. Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Μάνου Ιωάννου για τη σχέση του με την Ατελία Γερμανού. Ναι, είμαι ερωτευμένος. Ζήτω σήμερα και σίγουρα κάνει όνειρα για το μέλλον. Μία πολύ συζητημένη σχέση της Ατελίας Γερμανού με τον νεαρό ηθοποιό. Υπάρχουν εκατομμύρια δημοσιεύματα που μπορείτε να έχετε διαβάσει για αυτή τη σχέση. Εμείς ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι και πάρα πολύ αγαπημένοι, γιατί η ηλικία παίζει πάρα πολύ μικρό ρόλο και νομίζω ότι είναι απλά για να γίνονται δημοσιεύματα. Τζένιφερ Λόπεζ δηλώνει: θαυμάζω την αδερφή μου που μεγαλώνει χωρίς βοήθεια το παιδί της. Δήλωσε η νεαρή τραγουδίστρια, η οποία έχει απασχολήσει και αυτή τη δημοσιότητα συνήθως με τους άντρες τους οποίους επιλέγει να είναι στο πλευρό της. Δήμητρης Ουγγαρέζος, Άκης Πετρετζίκης, συναχώρησε τη φίλη εκτός από συνεργάτες. Ένα δίδυμο πάρα πολύ ωραίο και τηλεοπτικά ήταν πολύ καλή στο πρωινό μου πέρσι. Νομίζω ότι και οι ηλικιακά ταιριάζουν, τους ευχόμαστε να είναι έτσι πολύ δυνατή η φιλία τους και να περνάνε καλά. Η επιστροφή των βραβείων Έμι η Επιτροπή των Βραβείων Έμι εξετάζει την ταινία Αν. Τι δηλώνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, τι δηλώνει ο ίδιος και τι πρόβλημα ακριβώς υπάρχει. Λοιπόν, και εμείς τώρα θα πάμε να δούμε, έτσι, για να σκάσει λίγο το χιλάκι μας, ένα βίντεο από το YouTube, το οποίο είναι από τα top 10 ουσιαστικά και δείχνει υπέροχα λιλιπούτια μωράκια να περνάνε ευχάριστες στιγμές με αγαπημένα σκυλάκια της οικογένειας. Πάμε να το δούμε. Funny puppies. Funny puppies.
sniffing at his tail? You crawled to him. Low five. Thank you. Tyson, can you speak? Speak. Tyson, speak. Dude, can't taste good. Εντάξει, είναι πραγματικά μοναδικές αυτές οι εικόνες με τα μωράκια τα οποία γελάνε ξεκαρδιστικά όταν βλέπουν σκυλάκι, γατάκια, όλα αυτά τέλος πάντων. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται η Βίκη Σακή για να μάθουμε το πώς να επιλέγουμε τον ιδανικό σύντροφο. Γιατί, εντάξει, καλό είναι πριν δαγκώσουμε τη Λαμαρίνα να ξέρουμε τι θα πάρουμε, κορίτσια. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Thank you.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Επιστρέψαμε στο στούντιο που παρακολουθείτε το Ζήσει τη Ζωή εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας, 24 ώρες live πρόγραμμα. Λοιπόν, έχει έρθει η Βίκη Σακή. Σήμερα έχουμε καλώς μοναδικό θέμα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι πάλι εδώ. Η Βίκη, όπως σας είπα, που θα είναι κάθε εβδομάδα τη Δευτέρα μαζί μας με ψυχολογικό θέμα και σήμερα έχουμε επιλέξει να σας ενημερώσουμε το πώς μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο σύντροφο. Ήρθουνε τσαγκαρό Δευτέρα, να βάλουμε το μαχαίρι πιο βαθιά στην πληγή. Νομίζω ότι όλες έχουμε κάποια στιγμή επιλέξει κάποιον άνθρωπο που δεν μας έκανε τελικά. Το ανακαλύψαμε είτε νωρίς είτε λίγο πιο αργά. Αυτό έχει πονέσει λίγο ή πολύ την καθεμιά μας. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Νομίζω ότι η σκέψη που υπάρχει στις περισσότερες γυναίκες και ένα μότο που ίσως έχουμε ακούσει πολλές φορές είναι ότι οι γυναίκες ψάχνουμε λίγο να βρούμε τον μπαμπά μας, τον σύντροφό μας. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Και βέβαια αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια πάνω κάτω με τα ίδια κριτήρια και πάνω κάτω τα ίδια πράγματα ψάχνουν. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς λέμε με τι κριτήρια ή πώς επιλέγουμε σύντροφο δεν αφορά μόνο τις φίλες, αφορά και τους φίλους της εκπομπής. Σωστά. Απλά θα κάνουμε αντικατάσταση το φίλο. Αλλιώς θα λέγαμε πώς να διαλέξετε το σωστό αγόρι. Έτσι. Πώς να διαλέξετε το σωστό σύντροφο. Έτσι. Λοιπόν, για πες, δημολύγεις. Μου δίνεις πάρα πολύ ωραία εισαγωγή να ξεκινήσουμε από τα πιο βαθιά. Ωραία. Γιατί το πώς διαλέγουμε σύντροφο έχει να κάνει, είναι σαν ένας δρόμος που χωρίζεται σε δύο μονοπάτια, αλλά καταλήγει στην ίδια παραλία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο ένας δρόμος έχει να κάνει με κριτήρια που ξεκινάνε από μέσα και έρχονται προς τα έξω. Και ο δεύτερος δρόμος είναι με κριτήρια εξωτερικά που έρχονται εσωτερικά και κουμπώνουν με εμάς. Άρα το ότι ψάχνουμε τον μπαμπά μας, εμείς τα κορίτσια, ή για να είμαστε πιο σωστοί, ψάχνουμε το γονιό. Σωστά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες που έχουν μεγαλώσει μόνο με τη μαμά τους. Σωστά. Είχαν ένα μπαμπά το οποίο πραγματικά δεν τους εξέφραζε καθόλου. Ήταν απόν ή οτιδήποτε. Τώρα βέβαια θα μας τα αναλύσεις και αυτά, γιατί και σε αυτά σίγουρα θα υπάρχει θέμα. Αλλά... Σίγουρα υπάρχει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Υπάρχουν, όπως μας έχεις πει και εσύ, δύο παράγοντες που παίζουν ρόλο στο πώς να επιλέξουμε σύντροφο. Ένα είναι οι εξωτερικοί παράγοντες. Ναι. Τι εννοείς με αυτό? Ενώ πράγματα που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς αν θυμηθεί τον εαυτό του πώς του κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον ο χι σύντροφος της ζωής του. Πράγματα που έχουν να κάνουν με την έλξη της εξωτερικής του εμφάνισης. Πράγματα που έχουν να κάνουν με το εάν βρίσκονται στην ίδια χρονική στιγμή, στην ίδια φάση ζωής. Αν μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, αν έχουν ίδια φιλοσοφία ζωής. Αν υπάρχει μια χημεία μεταξύ τους που ξεκινάει από τον καφέ, το φαγητό, καταλήγει σε άλλα μέρη του σπιτιού. Όλα αυτά είναι παράγοντες που πάνε σε αυτό που λέμε στο μονοπατάκι της εξωτερικής επίδρασης. Πράγματα που μπορεί να δει το μάτι μας δηλαδή και που πολύ εύκολα μπορεί να μεταφράσει το μυαλό μας. Το αν έχουμε καλή επικοινωνία, εύκολα το καταλαβαίνουμε. Κοίταξε, να σου κάνω όμως μια εισαγωγή επίσης. Δηλαδή,
πολλές φορές οι άνθρωποι κρύβουν πράγματα όταν συναναστρέφονται αρχικά με έναν άνθρωπο και μετά φανερώνουν το πραγματικό τους σε αυτό. Όλοι μας δηλαδή είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο διαλεκτικοί, πιο ενδιαφέροντες, ναι, με περισσότερα χόμπι. Γενικά πουλάμε τον εαυτό μας όσο καλύτερα γίνεται. Όλο αυτό όμως το πράγμα κάποια στιγμή καταραίει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Καταραίει, απομυθοποιείται. Απομυθοποιείται, ναι. Υπάρχουν δύο μεγάλες αλήθειες αυτό. Στο ότι πραγματικά για να πεις ότι ξέρεις έναν άνθρωπο, ξέρεις τον σύντροφό σου, στο βαθμό που μπορεί να τον ξέρεις. Γιατί και στην τελική όλη μας η ζωή είναι μια πορεία που μαθαίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ναι, ναι, ναι. Πώς μπορούμε να πούμε, δεν ξέρουμε τον εαυτό μας 100%, θα ξέρουμε τον σύντροφο, αλλά χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι τον άλλον τον ξέρουμε. Και αυτό, όσο και αν ακούγεται πολύ στατιστικό, είναι όμως αλήθεια, θέλει ένα διάστημα 18 με 24 μήνες. Και δύο χρόνια. Και δύο χρόνια, λοιπόν. Άρα είναι ψέματα αυτό που λένε ότι ο έρωτας είναι τους πρώτους 6 μήνες. Τώρα εσύ μιλάς για το συνέστημα. Ναι, συνέστημα. Εντάξει. Κράτησε λάθος, πάμε πίσω. Στα δύο χρόνια με ασφάλεια μπορείς να πεις ότι έχεις δει τα κουσούρια του αλουνού, τα καλά του στοιχεία, τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές, τις αδυναμίες του, τα πάθη του, όλα. Σε ένα βάθος χρόνου 2 ετών τον ξέρεις τον άλλον και σε ξέρει βέβαια, έτσι. Άρα εκεί έχει γίνει η σωστή τοποθέτηση. Έχει φύγει από το θρόνο του πρίγκιπα και μπορεί να γίνει βάτραχος. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πασά μου το ένα και πασά μου το άλλο και αυτοί κόβεται. Τον πρίγκιπα δεν ξέρω, νομίζω τον βρήκε μόνο στα χτωμπούτα. Όλες οι άλλες έχουν πέσει στη λίμνη με τους βατράχους. Γιατί κάνουν τόσο κακό σε όλες εμάς που περιμένουμε. Άλλο θέμα. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Οπότε σίγουρα μέσα σε αυτή τη διετία, αν μια σχέση κρατήσει 2 χρόνια και πάει και εμείς αυτό ευχόμαστε. Τότε τον έχεις βάλει τον άλλον στη σωστή του θέση. Αυτό που λες ότι χρειάζεται πολύ λίγο για να καταλάβεις αν ο άλλος σου κάνει. Όντως, χρειάζεται πολύ λίγο για να καταλάβουμε αν μας κάνει σε αυτό που λέμε στο κομμάτι της χημείας. Αν ταιριάζουν τα χνότα τους, πως έλεγε ο λαός πολύ απλά. Αυτό θέλει πάρα πολύ λίγο χρόνο για να το καταλάβει κανείς. Και θέλει επίσης πολύ λίγο χρόνο να ερωτευτεί κανείς παράφορα. Να το σταθεροποιήσει θέλει περισσότερο. Σωστά. Έξει, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν και με το μυαλό και άλλοι με την καρδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και πολύ με τους εσωτερικούς λόγους. Ας το πούμε παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα να δούμε έναν τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των συντρόφων μας ένα προς ένα. Η χρονική στιγμή. Όταν λέμε χρονική στιγμή, έχει να κάνει με το σε τι φάση είναι ο ένας στη ζωή του και τι φάση είναι ο άλλος. Ισχύει και για τους δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέποντάς τους εμείς απ' έξω, θεωρούμε ότι αν αυτοί είχαν συναντηθεί σε μια άλλη χρονική στιγμή της ζωής τους, θα μπορούσαν να είναι πολύ καλά μαζί, αλλά έλα που δεν συνέβη αυτό. Άρα, σύμφωνα με το τι περνάει ο καθένας στη δική του, στο δικό του κομμάτι ζωής, έτσι, στη δουλειά του, στην οικογένειά του, με τον εαυτό του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τη στιγμή που θα συναντήσει έναν άλλον άνθρωπο. Αν θα μπορεί να κάνει focus, αν θα τον ενδιαφέρει να μπει σε σχέση. Εάν, υπάρχουν πολλά. Και όλα αυτά τα εάν να είναι και κοινά εάν. Δηλαδή να είναι και του άλλου. Μπορεί να μην είναι κοινά. Ίσως να μην είναι απαραίτητο να είναι κοινά. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να είναι αλληλοσυμπληρωματικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε μια αλφα φάση της ζωής του και να αντιμετωπίζει χι δυσκολίες και ο άλλος να είναι σε μια πολύ ξεκούραστη φάση της ζωής του. Θα μπορούσε να γίνει ένα τέριασμα, θα μπορούσε να γίνει ένα μείγμα. Αν είναι και οι δύο στα πολύ δύσκολα τους, πολύ δύσκολα θα μπορέσουν, ακόμα και αν έλκονται μεταξύ τους, ακόμα και αν ταιριάζουν σαν χαρακτήρες. Η χρονική στιγμή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και η ηλικία. Αυτό ήταν η μου δώση πάσα για το επόμενο. Η ηλικία τώρα πλέον νομίζω ότι έχει καταργηθεί λίγο σαν όρος. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ μεγάλες γυναίκες με πιο μικρούς άντρες, μικρούς άντρες με μεγάλες γυναίκες, μικρές διαφορές ηλικίας. Για σένα, ποια είναι η σωστή ηλικία, ας πούμε. Δεν υπάρχει σωστή ηλικία. Αυτό που εννοούμε πολλές φορές. Βάζοντας την ηλικία στα κριτήρια, δεν έχει να κάνει τόσο με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο συντρόφους, αλλά με το σε ποια χρονική στιγμή συναντάς τον καλό σου ή την καλή σου. Γιατί αν είσαι 18 χρονών, που βεβαίως θέλεις ένα σύντροφο, έτσι, και υπάρχουν ζευγάρια που έχουν βρεθεί μαζί από μωρά και έχουν τελειώσει τη ζωή τους μαζί, έχοντας περάσει άλλες δυσκολίες και άλλα ποτάμια στη ζωή τους. Αν μπορούμε λίγο να το γενικεύσουμε, δυσκολεύει τα πράγματα το να συναντήσεις τον κατάλληλο σύντροφο σε μια τόσο μικρή ηλικία. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα κενό στο κομμάτι υπόλοιπων εμπειριών ζωής, ορίμανσης,
πραγμάτων που μπορεί να θέλει να κάνει κανείς για να εξελίξει τον εαυτό του. Άρα, αν έναν άνθρωπο τον πετυχαίνουμε κάπου μετά τα 25 του, mm-hmm. Ανεβαίνουν οι πιθανότητες, αυξάνουν οι πιθανότητες να μπορεί να γίνει μια καλή σχέση και καλή συντροφική σχέση, όχι μόνο ερωτική. Και να έχει ένα μέλλον. Γιατί η ερωτική σχέση με τη συντροφική σχέση δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά με τον σύντροφό σου, στο να συζητάς, στο να είσαι ήρεμος, στο να πηγαίνεις βόλτα και η σεξουαλική σχέση να έχει θέμα. Ναι, ή και το ανάποδο. Νομίζω ότι πιο συχνά είναι ότι τα ζευγάρια μένουν μαζί γιατί έχουν μια καλή σεξουαλική ζωή, που νομίζω ότι σε πάρα πολλούς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και μετά το αν θα περνάνε καλά, αν θα συμβαδίζουν οι γνώμες τους ή οι εμπειρίες ζωής. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά εκεί πια έχουμε μπει ήδη στο κομμάτι της σχέσης. Εκεί έλα, τα χαρά λέει, αλλά μιλάμε και για το κομμάτι το ότι δύο άνθρωποι μπορεί συνειδητά να γίνουν ερωτικοί σύντροφοι και τελεία. Ναι. Όλο και περισσότερο αυτό το πράγμα συμβαίνει στις μέρες μας και καλό είναι και ξέρω ότι θες να λέμε αλήθειες, χωρίς να ωρεοποιούμε τα πράγματα, υπάρχουν και αυτού του τύπου οι σχέσεις. Αν λοιπόν μιλάμε για κάτι τέτοιο, μιλάμε για έναν ερωτικό παρτενέρ. Αν βάλουμε όμως το σύντροφος, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Μέσα στο παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια. Η εμφάνιση. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πρώτο πράγμα που θα δεις τον άλλον, το πρώτο πράγμα που θα καταλάβεις και σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Νομίζω ότι γίνεται μια αυτόματη χημική επεξεργασία στο κεφάλι. Κανονικά. Ότι ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, νομίζω ότι είναι 100%. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να μην μας αρέσει αρχικά και μετά να μας κερδίσει με άλλα ψέματα. Δεν έχει συμβεί έτσι. Τι εννοώ με αυτό. Ότι κάτι σου έχει τραβήξει ενδιαφέρον από την αρχή. Σωστά. Τώρα το φάσμα της εμφάνισης είναι και αυτό πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει. Okay, μπορεί να λέμε πάνω κάτω, συμφωνούμε ότι το τάδε πρότυπο άντρα είναι κοινώς αποδεκτά, ωραίο. Ναι, εντάξει. Όλοι θα ήμουν σάκι ρουβά. Τον πήρε κάτι ζυγούλι, τέλειωσε. Είναι σαν αυτό με τη σταχτομπούτα. Τελείωσε το Βαλκάρι. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι πιο ότι μπορεί να λέμε ότι αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ένας άντρας ή αυτά τα χαρακτηριστικά μια γυναίκα αντικειμενικά είναι όμορφος, όμορφη, ωραίος, ωραία, δεν σημαίνει ότι μας κάνει εμάς το αντίστοιχο κλικ. Μπορεί ένας άνθρωπος να μας φανεί ωραίος, παύλα γοητευτικός και ξέρω εγώ, να έχει μια ουλή στο πρόσωπο. Αλλά εμάς αυτό να μας κάνει κάτι. Ή να μας ελκύσουν πράγματα που τη φίλη μας ή το φίλο μας να τον αφήσουν τα γερά διάφορα. Σωστά. Απλά αυτό που λέγεται πολλές φορές στα ζευγάρια, ότι γνωριστήκαμε και στην αρχή καλέ, αδιάφορος μου ήταν. Ή δεν τα πήγαμε καλά. Τσακωνόμασταν στην αρχή, ήμασταν σε αντιπαράθεση. Υπάρχει μια αλήθεια πίσω από αυτό το ψέμα. Κάτι υπήρξε, ακόμα και για να τσακώνονται, να μην σε ρίξει. Είναι ενδιαφέρον ουσιαστικά. Οπότε κάτι υπήρχε, απλά δεν είχες καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να έχει αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Και αυτό που καλό είναι να ξέρουν και οι φίλες μας και οι φίλοι μας είναι ότι όταν λέμε εξωτερική εμφάνιση, δεν εννοούμε απαραίτητα ύψος, κιλά, μάτια, μαλλιά. Εννοούμε όλο αυτό που ένας άνθρωπος εκπέμπει εξωτερικά. Ακόμα και το στυλ, ακόμα και τα ρούχα που φοράει. Κυρίως το στυλ, ούτως ή άλλως. Η φάση ζωής έχει να κάνει και με τη χρονική στιγμή λίγο. Θα μπορεί να συναντήσουμε τον ιδανικό σύντροφο και να μην είμαστε στην κατάλληλη φάση ζωής. Εκεί είναι λίγο άτυχα τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό θα μας γυρνάει και λίγο. Δεν σε κάνει μετά να πεις μήπως τότε έκανα λάθος. Αυτό είναι ο μεγάλος σκελετός στις ντουλάπες των γυναικών. Οι περισσότερες κοπέλες, επειδή και σαν γυναικείος εγκέφαλος έχει από μόνο του την τάση να υπεραναλύει τα πράγματα, οι περισσότερες κοπέλες έχουν έναν έρωτα που κάποια στιγμή εν δυνάμει θα μπορούσε να υπάρχει στη ζωή τους, αλλά που δεν ήταν η κατάλληλη φάση. Ναι. Και εγώ το ακούσα πάρα πολλές φίλες μου αυτό το πράγμα. Και πραγματικά όσο περισσότερο μιλάς με τους ανθρώπους και μαθαίνεις τις ιστορίες τους, το ακούς όλο και πιο συχνά. Ναι. Η χρονική στιγμή και η φάση που βρίσκεται ο καθένας μας παίζει συγκυριακά πολύ μεγάλο ρόλο για την εξέλιξη της ζωής του, τη συντροφική και μη. Αυτό μπορεί να το πάμε ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να προσπαθεί να σε εγωιτεύσει, αλλά επειδή είσαι σε μια φάση ζωής στην οποία είτε έχεις πολλή δουλειά, είτε είσαι κακά ψυχολογικά ή οτιδήποτε, να μην το καταλαβαίνεις καν. Δεν είναι και αυτό μια πλευρά αυτού του πράγματος. Και αυτό μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα. Πάρα πολλές φορές και φίλες μου δηλαδή το έχουν πει, ότι εσύ αυτός ο άνθρωπος τελικά με γούσταρε. Και δεν το είχαν συνειδητοποιήσει καν. Γιατί ουσιαστικά δεν τον γνώρισαν. Ενώ εκείνος προσπαθούσε να κάνει πράγματα σε μια τελείως λάθος φάση ζωής που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν
αυτό το μονοπάτι που προσπαθούσε ο άλλος ουσιαστικά να αυτό σας δείξει. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που λες, ναι, και πραγματικά συμβαίνει πολύ συχνά. Υπάρχουν και άλλα μονοπατάκια τέτοιου είδους, ναι, του τύπου, ας πούμε. Να συναντηθούν δύο άνθρωποι και για πάρα πολύ προσωπικούς λόγους, δηλαδή κάποιος να είναι σε μια φάση που νιώθει πολύ χάλια με τον εαυτό του. Άρα να μην τολμήσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω του, να προσεγγίσει ή να προσεγγιστεί και συνειδητά και σκεμμένα να κάνει πίσω. Mm-hmm. Ή ακόμα χειρότερα να μην το κάνει συνειδητά, να μην το καταλάβει, να εγκλωβιστεί πάρα πολύ σε μια κακή ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να βρίσκεται. Αν επίσης δύο άνθρωποι γνωριστούν και ο ένας είναι με διαφορετικούς κύκλους ζωής, δηλαδή θα μπορούσε ο ένας να έρχεται από έναν πολύ κακό προηγούμενο δεσμό, mm-hmm, και να συναντήσει τον απέναντι που να είναι μες στην τρελή χαρά και μες στο ροζ σύννεφο. Πάλι αυτή η φάση δεν θα τους βοηθήσει. Σωστά. Βέβαια, θα το πούμε στους ιστορικούς παράγοντες, οπότε ας το πούμε μετά. Κοινά ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Σε πάω στο άλλο κομμάτι. Ίσως είναι καλύτερα να έχεις κοινά ενδιαφέροντα ή ο ένας να έχει τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα από τον άλλον, οπότε να τους φέρουν κοντά στο ότι εγώ θέλω να μάθω και αυτό το πράγμα ή ότι εσύ έλα να μάθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι ο ένας κάνει σκι, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, του ποδόσφαιρου, να δούμε και έναν αγώνα μαζί, αλλά να πάμε και μια εκδρομή. Αυτό είναι επίσης. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αφού πρώτα έχουμε καλύψει το κομμάτι του να υπάρχουν ενδιαφέροντα. Είτε είναι κοινά με την έννοια μας αρέσουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, που δεν είναι και τόσο, είναι λίγο ροζ. Ναι. Είτε μας αρέσουν ίδια, εν πάση περιπτώσει, είτε μας αρέσουν διαφορετικά, σημασία έχει να υπάρχουν ενδιαφέροντα και στους δύο ανθρώπους που πάνε να κάνουν μια σχέση. Γιατί αν ο ένας είναι υπερδραστήριος και έχει πολλά ενδιαφέροντα, ή λίγα και τα κάνει με πάθος, και ο άλλος είναι σε μια αδράνεια, ναι, αυτό αργά ή γρήγορα θα φέρει μεγάλη τριβή στη σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε καρμπόν, ούτε ψάχνουμε το καρμπόν μας. Συνήθως λέμε ότι οι σχέσεις μας είναι καθρεφτικές, είναι καθρέφτης. Ο καθρέφτης, εσύ σηκώνεις το δεξί σου χέρι και στον καθρέφτη βλέπεις να σηκώνεται το αριστερό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε αντίθετοι, αλλά συμπληρωματικοί. Επιμένω σε αυτό, γιατί είναι το σημαντικότερο όλων. Άρα λοιπόν η βάση στα κοινά ενδιαφέροντα είναι να υπάρχουν αρχικά ενδιαφέροντα. Mm. Να είναι και οι δύο άνθρωποι που μπορούν να έχουν μια προσωπική ζωή, να στηθούν δηλαδή λίγο και από μόνοι τους, να μην έχουν ανάγκη να αφομοιωθούν ή με στα ενδιαφέροντα του άλλου ή να του κόψουν τα ενδιαφέροντα γιατί μπορεί να τα θεωρούν απειλή. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σωστό. Και συνήθως μπαίνεις σε ένα τρυπάκι τέτοιο όταν ξεκινάς μια σχέση, mm-hmm, να θες να περάσεις περισσότερο χρόνο με τον άλλον και αυτό κάποια στιγμή φτάνει να σε κουράζει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, όσο και είναι υπόγεια παγίδα. Είναι υπόγεια παγίδα, ναι. Νομίζω και εγώ ότι πάρα πολλοί φίλοι μας μπορούν να τους έχει συμβεί. Αλλά και εγώ και σε προσωπικό επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο που μιλάω αρκετά με τις φίλες μου για όλα αυτά τα προβλήματα. Έχω ακούσει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Αν ο άλλος όμως δεν έχει καθόλου ενδιαφέροντα, υπάρχουν είναι άνθρωποι. Είναι ένα ανησυχητικό δείγμα αυτό. Ναι, που περνάνε μια δύσκολη φάση ζωής, γιατί γι' αυτό είναι μια φάση ζωής, που παλιότερα μπορεί να είχαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα, αλλά ξαφνικά να έχουν κλειστεί τον εαυτό τους και να παίζουν όλη μέρα PlayStation, για παράδειγμα. Αυτό το είναι μια τάση της εποχής και αυτό. Είναι, αλλά το πες πάρα πολύ ωραία. Αν αυτό είναι μια φάση, όλοι έχουμε δικαίωμα στη φάση μας. Ναι. Αν αυτό είναι μια φάση, σεβαστό, κάτι του συμβαίνει που τον έχει οδηγήσει εκεί, είναι κατανοητό. Αν όμως αυτή η φάση κρατάει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη, ναι, ζωή, ενδεχομένως όσα ζει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Εντάξει. Και δεν είναι λέει, φάση. Ναι, είναι στάση ζωής μετά. Περνάω μια φάση τα τελευταία 30 χρόνια. ναι. Τότε αυτό να μας ανησυχήσει. Ναι. Αν όλοι έχουμε δικαίωμα στις καλές και στις κακές φάσεις. Ναι, σίγουρα. Γιατί απ' την άλλη μπορεί να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι στην αντίθετη φάση, δηλαδή του να κάνει πράγματα 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, υπερκινητικός για να υπερδραστηρίζει ουσιαστικά. Και αυτό μπορεί να φέρει τις ίδιες δυσλειτουργίες στη σχέση μας όσο με τον αδρανή. Mm-hmm. Αν είναι ένας που δεν έχει χώρο και χρόνο μες στη μέρα του καθόλου λόγω των πολλών ενδιαφερόντων, καταντάει το ίδιο δυσλειτουργικό με τον άλλον που δεν έχει τίποτα. Σωστά. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε αν είναι φάση ή αν αυτή είναι η ζωή του. Και αν είναι φάση, εντάξει, αν είναι η ζωή του, νομίζω ότι μετά από μια σχέση έστω και δύο χρόνων που είπες, εντάξει, το συνειδητοποίησε. Mm-hmm, βέβαια. Τέτοιο. Αν είναι όμως φάση, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιστρέψει αυτό το πράγμα, γιατί αν μπαίνει στη διαδικασία συνέχεια να του λέει και πάμε έξω και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί, νομίζω, mm-hmm, ότι δεν. Συνήθως αυτό του φέρνει μια άμυνα, έτσι δεν είναι? Ναι, και πάντα είναι αυτό που λέμε, φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι. Αυτό που είπε σημαίνει τον καθρέφτη, γι' αυτό το σκέφτηκα. Ότι μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος βυθίζεται στη μοναξιά του, mm-hmm, ας το πούμε έτσι, καθημερινά, μη θέλοντας να κάνει τίποτα. Και απ' την άλλη, να θες εσύ να κάνεις πράγματα, να μοιραστείς μαζί του, ναι, αλλά να μην σου αφήνει το χώρο.
Προφανώς εκεί έχει να κάνει λίγο με το, και με τον πρακτικό και με τον ψυχικό χωροχρόνο που ο καθένας μας χρειάζεται και για να ανασυγκροτηθεί και για να γιατρέψει τις πληγές του και για να δει τι θα κάνει. Αν αυτό είναι σαφές, εκεί είναι ένα μικρό έως μεγάλο κλειδί. Αν αυτό είναι σαφές ανάμεσα στους συντρόφους, τότε πράγματι μπορεί να χρειάζεται να αφήσουμε λίγο το χωροχρόνο του άλλου ελεύθερο. Γιατί όσο περισσότερο πιέζουμε με καλό σκοπό και με καλή πρόθεση, θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και η φυσική έλξη. Είναι αυτή η χημεία στο κεφάλι που γίνεται εκείνη τη στιγμή που βλέπεις τον άλλον ή ακόμα και το άγγιγμα του άλλου μπορεί να... Το άγγιγμα του άλλου, το βλέμμα του άλλου, η μυρωδιά του άλλου. Ειδικά για εμάς τις γυναίκες αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η μυρωδιά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, ο τρόπος έκφρασης ενός ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ειδικά και τους άντρες νομίζω παίζει ρόλο αυτό. Μπορεί να βρουν μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και αν ανοίξει το στόμα της να μην θέλουν να την ξαναδούν. Υπάρχει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι το ακούω από άντρες αυτό το πράγμα αρκετές φορές. Και δίκιο έχουν. Δίκιο έχουν και οι άντρες που λένε αυτό για τις γυναίκες, γιατί δεν είναι όσο σκληρό και αν ακουστεί και οι άνθρωποι και οι σχέσεις μπορούμε να, συμβολικά να μας παρομοιάσουμε με διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Αν δεις ένα κατάστημα με μια πάρα πολύ ωραία στημένη βιτρίνα, με φοβερό ντεκόρ, με φοβερό στήσιμο που τραβάει το μάτι σου, αν όμως μπεις μέσα και δεν έχει τίποτε από εμπόρευμα, θα φύγεις πολύ γρήγορα. Όλα θέλουν ένα συνδυασμό και μια ισορροπία. Δίκιο έχουν λοιπόν και άντρες που λένε ότι βλέπω μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, με ελκύ, φαντασιώνομαι και κάτι ερωτικό μαζί της, γιατί πολύ λογικό και φυσιολογικό είναι. Αλλά αν ανοίξει το στόμα της μπορεί να μου φύγει και αυτή η ερωτική φαντασίωση. Και αντίστοιχα πράγματα ακούς και από τις γυναίκες. Ειδικά για τη μυρωδιά, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι το. Είναι από τα top. Από τα top θέματα που συζητάνε οι γυναίκες. Γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι παρατηρούν πράγματα οι γυναίκες σε άντρες το πόσο στυλ έχει. Δηλαδή και από εκεί προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα για πάρα πολλά πράγματα. Για το πόσο πολύ προσέχει τον εαυτό του, θεωρούν κιόλας ότι θα με προσέχει και εμένα έτσι. Είναι λίγο. Ταιριάζει. Πηγαίνει. Αλλά αυτό που στην πραγματικότητα παίζει ρόλο και αυτό μας. Αυτό φτάνει σε εμάς. Ακόμα κι αν στα λόγια και πίνοντας καφέ με μια φίλη μας λέμε ποιο είναι το στυλ του, τι παντελόνι, τι μπλούζα φορούσε. Δεν είναι αυτό που μετράει. Αυτό που μετράει είναι. Αν, και για τους άντρες και για τις γυναίκες, αν αυτό που φοράνε, τους φοράει ή το φοράνε. Σωστά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλιστικός κώδικας. Ο κάθε άντρας ή η κάθε γυναίκα έχει το δικό του προσωπικό στυλ. Mm-hmm. Σημασία έχει να είναι προσωπικό, να το φοράει και όχι να τον φοράνε τα ρούχα. Αυτό στην πραγματικότητα εισπράττουμε κι εμείς, αλλά που μερικές φορές το χάνουμε στις λέξεις ανάμεσα στην κουβέντα με τις φίλες μας. Ωραία, και εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε σε λίγο με όλους τους εσωτερικούς παράγοντες που βοηθούν στο να επιλέξουμε τον σωστό σύντροφο. Επιστροφή σε 2 λεπτάκια.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή, εδώ στην τηλεόραση της ζούγκλας. Είμαστε με τη Βίκυ Σακή και συζητάμε πώς μπορούμε να επιλέξουμε τον κατάλληλο σύντροφο. Και αφού έχουμε πει όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που ζούντας μας ελκύουν για έναν, σε έναν άνθρωπο, ας πούμε στους εσωτερικούς τώρα. Ας που, είναι πιο, που είναι και το πιο ουσιαστικό. Πώς επιλέγουμε. Λες τα βιώματα της παιδικής μας ηλικίας, για παράδειγμα, είναι το πρώτο. Είναι το πιο σημαντικό για μένα, θεωρώ. Ακόμα και αυτό που είπαμε και στην αρχή, το πρότυπο του μπαμπά ή των ανθρώπων των οποίων έχουμε σε να στραφεί σε παιδική ηλικία, θα μας κάνει ουσιαστικά να ψάχνουμε. Θα μας διαμορφώσει. Ακριβώς, ναι. Αυτό που παίζει πολύ, 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 πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό θέλω να το τονίσουμε αρκετά, είναι το είδος των σχέσεων που εμείς βλέπουμε και μαθαίνουμε όταν είμαστε πολύ μικρά παιδάκια και οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά είναι σε φάση που ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Εκεί μπαίνουν πολύ σημαντικές βάσεις και πολύ μεγάλα θεμέλια. Όταν λοιπόν δύο άνθρωποι αποφασίζουν ότι θα γίνουν γονείς, θα πρέπει να ξέρουν ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι τα παιδιά τους όλα, τα πάντα που αφορούν αυτόν τον κόσμο, τα μαθαίνουν από αυτούς. Άρα και τις σχέσεις. Λοιπόν, καταρχήν, να σου πω ότι μου δίνεις ωραία ιδέα για την επόμενη εβδομάδα. Για πούμε από τώρα, ναι. Νέοι γονείς. Πώς το λένε, πρώτα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Πώς το λένε, βοήθεια, όχι βοήθεια, πώς να το πούμε. Εκπαίδευση νέων γονιών, μπορούμε να το πούμε. Έτσι, γιατί... λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε ένα τέτοιο θέμα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Προχθές είχα καλεσμένη την κυρία Ελένη Γκίζα, η οποία είναι οδοντίατρος. Και μας έλεγε για τα παιδάκια, τα μωρά, ακόμα και τη μαμά τους, θα πρέπει να καθαρίζουν τα δοντάκια τους με ένα ειδικό πανάκι, γιατί και αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και στα δοντάκια και στα γούλα και γενικώς για το πώς θα είναι το στοματάκι του. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο πράγματα που δεν το ξέρουμε, που δεν τα ξέρουμε. Και ξέρεις τι, κανείς δεν γεννήθηκε γονιός και κανείς δεν φροντίζει να μάθει σε έναν μελλοντικό γονιό ότι υπάρχουν 5 σημαντικά πράγματα, 5 τοξικά, 5 τα οποία πρέπει κανείς να τα έχει υπόψη του. Και όσα βιβλία για να διαβάσει ένας νέος γονιός, τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχει και θα υπάρχουν. Σίγουρα και κανείς δεν θέλει να αγχώσει τους νέους γονείς ή τους παλιότερους γονείς. Όλοι επίσης έχουν πολύ καλές προθέσεις. Τουλάχιστον μιλάμε για τους ανθρώπους που υπάρχει ψυχική υγεία μέσα στο το μυαλό τους, έτσι. Και μη συνειδητοποιημένα, αν προκύψει να γίνει γονιός, οι προθέσεις είναι πάντα οι καλύτερες. Σωστά. Εκτός από κάποιες παθολογικές καταστάσεις που δεν τις συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ας επιστρέψουμε όμως. Ακριβώς. Επιστρέφοντας όμως, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι γονείς που μας ακούνε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε και έχουν υπάρξει παιδιά γονιών, είναι ότι το πρότυπο της σχέσης των γονιών μας έχει παίξει πολύ σημαντικό ασυνείδητο ρόλο στο τι σχέση θα αναζητήσουμε εμείς στην ενήλικη ζωή μας ή στην εφηβική μας ζωή. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που έχει πολύ κυκλοφορήσει, ότι οι γυναίκες ψάχνουν τον μπαμπά τους, οι άντρες ψάχνουν τη μαμά τους. Ψάχνουν και να παράγουν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα, μοντέλα σχέσεων που ήδη έχουν γνωρίσει, ήδη έχουν περάσει κάτω από το δέρμα μας. Υπάρχει βέβαια τρόπος, γιατί κάποιος μπορεί να μας ακούει τώρα και να λέει «Ο Χριστός και η Παναγία, εγώ μεγάλωσα με ένα πολύ κακό πρότυπο σχέσης, είμαι καταστραμμένος». Δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε τη σχέση που εμείς θέλουμε, που εμείς αντέχουμε, που εμείς έχουμε ανάγκη. Απλά η αυτόματη τάση του βιώματος είναι να μας πάει στα γνώριμα μονοπάτια αυτού που έχουμε μάθει ως μοντέλο σχέσης. Αν είναι λειτουργικό, είμαστε από τους τυχερούς. Αν είναι δυσλειτουργικό, έχουμε παραπάνω αγώνα να κάνουμε.
να το διορθώσουμε. Εγώ το έχω δει δηλαδή και από μένα και από την αδερφή μου και από τις φίλες μου ότι πολλές φορές υπάρχει αυτή η ατάκα. Μα σε πόσα μοιάζει με τον μπαμπά μου, ναι, για παράδειγμα. Είναι τυχαίο όμως. Δηλαδή. Όχι. Γιατί όμως συμβαίνει τόσο πολύ συχνά. Ή οι άνθρωποι πάνω κάτω είμαστε. Υπάρχει, πολύ ίδιοι και γι' αυτό μας ταιριάζουν όλοι σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κρυκάκι της αλυσίδας που δένει τα πράγματα και λέει ότι σίγουρα ο καθένας μας είναι διαφορετικός, σίγουρα ο καθένας μας είναι μοναδικός, αλλά πάνω κάτω οι άνθρωποι έχουμε και πολλά κοινά γνωρίσματα. Αυτό που είναι το μυστικό είναι ότι στο σύντροφό μας που βλέπουμε ότι, βρε παιδί μου, και σε αυτό μοιάζει στον μπαμπά μου ή Μαρτών, έχει να κάνει γιατί εμείς, αυτό που αναζητάμε σε έναν σύντροφο, μέσα σε όλα τα άλλα, είναι και η συναισθηματική ασφάλεια. Και κανένας δεν μπορεί να έχει αποτελέσει μεγαλύτερο πρότυπο ασφάλειας σε ένα παιδί από την μαμά του και τον μπαμπά του. Άρα λοιπόν, το κρυκάκι που ενώνει το σύντροφο μιας κοπέλας με τον μπαμπά της, είναι το κομμάτι της συναισθηματικής ασφάλειας που της εκπέμπει. Άρα λοιπόν, χωρίς να το αναγνωρίζει κανείς, με αυτά τα ασυνείδητα μηνύματα που λέμε, πάει προς τα μηνύματα που αναγνωρίζει. Ακριβώς. Αναγνωρίζει αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λέμε κι εμείς έτσι. Τα βιώματα των προηγούμενων σχέσεων. Εγώ πάντα ήμουν υποστηριχτής ότι πρέπει να μπαίνει σε μια σχέση λευκό πανί. Τι αλήθεια είναι αυτό. Ναι, καλό είναι αυτό γιατί δεν τελειπωρείς κανέναν για τα προηγούμενα βιώματα ή τι μπορεί να έχει μια πολύ καλή σχέση ή μια πολύ κακή σχέση. Θα πρέπει να μπαίνεις ανοιχτός, να μην έχεις φοβίες, να μην κρύβεσαι γιατί μπορεί να με πληγώσει. Γιατί όταν... Βέβαια, στην πραγματικότητα, μερικές φορές τα βιώματα των προηγούμενων σχέσεων ίσως και να λειτουργήσουν και πώς να το πω. Σαν ένα μαξιλαράκι λίγο που δεν θα φοβόμαστε. Καταλαβαίνω πώς το λες και ας ξεκινήσουμε με το ότι σίγουρα συμφωνούμε ότι ό,τι τελειώνει ανήκει στο παρελθόν και το επόμενο δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ή να ωφεληθεί από κάτι που δεν έχει κερδίσει. Σωστά. Δηλαδή, αν είναι μια κακή σχέση, να την κερδίσουν οι δύο σύντροφοι. Αν είναι μια καλή σχέση, να την κερδίσουν. Ναι. Να μην έρχεται από πριν. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε είναι ότι ό,τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας, άρα και οι προηγούμενες σχέσεις μας, κάτι έχουν αφήσει, κάτι έχουν γράψει πάνω μας και μέσα μας. Αυτό έχει ενσωματωθεί και έχει γίνει κομμάτι δικό μας. Άρα είναι μέσα σε αυτό που λέμε, φέρνω τον εαυτό μου μες στη σχέση. Αυτός ο εαυτός που φέρνω έχει γραμμένο κομμάτι και από προηγούμενες εμπειρίες. Δεν είναι ωραίο πράγμα να χρησιμοποιούμε είτε για καλό είτε για κακό σκοπό προηγούμενες σχέσεις μας, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι, ότι έχει κάνει delete, έχει πάθει αμνησία και τον έχουν διαμορφώσει σαν άνθρωπο και οι προηγούμενες ερωτικές του σχέσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απλά δεν πρέπει να είναι, πώς να το πω, τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό που να λες, α, έκανα αυτό τότε και μου συνέβη έτσι, ξέρεις, δεν το ξανακάνω ποτέ. Ναι, ξέρεις τι δεν πρέπει να γίνεται, ακριβώς αυτό. Να είμαστε απόλυτοι. Ακριβώς αυτό, ότι εάν υπάρχει μια κακή προϊστορία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας εγκλωβίσει, να μας κλείσει, να προδικάσει το τι είναι ο άλλος και ότι επίσης θα περάσουμε άσχημα. Όπως επίσης, αν έχουμε ζήσει μια ωραία και παραμυθένια κατά τα δεδομένα μας σχέση που για τους χι λόγους έληξε, να ψάχνουμε και να κάνουμε μονίμως τη σύγκριση και να το περνάμε στο σύντροφο. Του τύπου, α, με τον προηγούμενο έκανα αυτό, εσύ δεν το κάνεις, τη γλυκούλη. αυτά πρέπει να αποφέρει. Ναι, συμβαίνουν όμως εκεί έξω πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το έχω δει και εγώ, ειδικά αν ο προηγούμενος σύντροφος είναι λίγο πιο πλούσιος, αν ήταν λίγο πιο έτσι. Και αν ο προηγούμενος σύντροφος ήταν λίγο πιο ωραία ή λίγο πιο πετυχημένη. Ναι. Είναι μέσα στον πόλεμο των σχέσεων ο έρωτας. Έχει και πολλά πολεμικά στοιχεία μέσα του. Νομίζω όμως ότι η σύγκριση ενός παλαιότερου συντρόφου με έναν στο νέο σύντροφο. Είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να κάνει κανείς τον εαυτό του. Ακριβώς. Και εκείνη τη στιγμή κάνει τον άλλο να νιώθει αμήχανα. Δηλαδή σου λέει τώρα. Και τι έγινε, ότι σου φέρθηκε κάποιος έτσι ή ότι δεν σου φέρθηκε κάποιος έτσι. Δεν σημαίνει ότι. Εγώ. Ακριβώς. Οπότε μην ρίχνετε στον καινούριο σας σύντροφο ότι έκαναν οι προηγούμενοι. Δυνατότητα παροχής ασφάλειας. Η ασφάλεια σε μια σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι γι' αυτό κάνουμε και σχέση. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και είναι πολύ παρεξηγημένο γιατί έχει δώσει άλοθη σε πολλές κακές μεταφράσεις. Όταν μιλάμε για αίσθηση ασφάλειας, δεν εννοούμε το πορτοφόλι, δεν εννοούμε το εξοχικό στη κίνηση, την Μύκονο πήγα να πω και εγώ, πόσο καλά με ξέρεις.
Δεν εννοούμε τέτοιου τύπου πράγματα. Μιλάμε πάντα για τη συναισθηματική ασφάλεια. Και αυτή κάποιος μπορεί να την προσφέρει στο σύντροφό του, ακόμα και αν είναι άνεργος, ακόμα και αν δεν έχει ένα ισχυρό πορτοφόλι. Δεν συνδέεται καθόλου με υλικά πράγματα. Συνδέεται με δομή του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, με την ανάληψη ευθύνης, με το νιάξιμο, με τη φροντίδα, με. Με τίποτα υλικό όμως. Αυτά θέλουμε. Ούτως ή άλλως, αυτά θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό, δηλαδή, αλλά δυστυχώς... Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε να ζητάμε κάτι παραπάνω, ίσως αυτά να μας τα έχει δώσει ήδη ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Ή εμείς να έχουμε χάσει πάρα πολύ τον προσανατολισμό μας και να έχουμε τοποθετήσει την ασφάλεια σε πολύ λανθασμένα μονοπάτια. Mm-hmm. Πάντως, επειδή πραγματικά έχει κακοποιηθεί η έννοια της ασφάλειας και έχει χρησιμοποιηθεί και από άντρες και από γυναίκες. Ότι το έδεσε, τον έδεσε τώρα το γαϊδαρό σου, για παράδειγμα. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Βέβαια. Είναι μια έννοια πολύ παρεξηγημένη και όσον αφορά το υλικό της κομμάτι και όσον αφορά το πώς το χειρίζονται οι σύντροφοι μεταξύ τους. Συναισθηματική ασφάλεια είναι ό,τι πιο ωραίο και ό,τι πιο δένει μια σχέση. Και πάμε στο τελευταίο, η ανάγκη επιβεβαίωσης. Τη χρειαζόμαστε οι άνθρωποι. Βέβαια. Και από το σύντροφο και από τη δουλειά μας και από οτιδήποτε ρέθισμα νομίζω ότι χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση. Όχι για να σε κάνει να σε ανεβάζει αυτό το πράγμα. Άνθρωπος κάνει... που δεν έχει βιώσει επιβεβαίωση δεν μπορεί να χτίσει ή δεν μπορεί να συγκρατήσει τη δομή της προσωπικότητάς του. Mm-hmm. Απλά χρειάζεται να παίρνουμε και αυτοεπιβεβαίωση. Μην πετάμε όλο αυτό το βάρος στην πλευρά του γηπέδου του συντρόφου, ούτε και εκείνος να το πετάει στη δική μας πλευρά του γηπέδου. Χρειάζεται αυτοεπιβεβαίωση και το μυστικό είναι ότι όσο πιο ασφαλής και αυτοεπιβεβαιούμενος είναι ένας άνθρωπος, τόσο καλύτερος σύντροφος μπορεί να γίνει. Άρα, αφού έχουμε πει όλα αυτά, θέλω να μου πεις τώρα ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να επιλέξουμε τον καλύτερο σύντροφο. Δηλαδή, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το μυστικό που, αφού έχουμε δει όλα αυτά που συζητήσαμε. Ποιο είναι το μυστικό έτσι, για να επιλέξουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά θα μας ταιριάζει πάρα πολύ? Και επειδή το ξέρεις ότι σε συμπαθώ πολύ, 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 θα σου πω και τη μυστική συνταγή. Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό ερωτηματολόγιο, το λέω εγώ έτσι πολύ απλά, που απαντώντας το, θα ξέρει ο καθένας μας αν είναι έτοιμος, όχι μόνο για την κατάλληλη επιλογή συντρόφου, αλλά για τα περισσότερα πράγματα στη ζωή του. Αν κάποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτή τη χρονική στιγμή της ζωής του, το ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι θέλω, ξέρω τους τρόπους να το πετύχω. Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο που θα σε οδηγήσει στο να καταλάβεις αν πραγματικά είσαι έτοιμος για τον πρίγκιπα ή για τον βάτραχο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Δηλαδή ότι αν είσαι εσύ έτοιμος. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι για να δεχτούμε τον ιδανικό σύντροφο. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να έρθει ο ιδανικός σύντροφος, αλλά εμείς να μην είμαστε σε αυτή τη φάση. Οπότε η διερεύνηση όλη αυτή πάει στράφη. Αγιά. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Θα σας ενώσουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο με τη Βασιλική Κούρια, με ένα μοναδικό θέμα διαιτολογικό και τον Απόστολο Γαϊτάνη με θέμα για την... τι θέμα έχουμε αύριο, θυμηθώ. Μη ενέσιμες συμβατικές θεραπείες για το πρόσωπο και το σώμα. Και με τη Βίκη Σακή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα με οδηγίες για νέους γονείς, ας το πούμε. Με χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.